Εχμές για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής προκειμένου να στηθεί δικοματική μονομαχία μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα αφήνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας πως Μαξίμου και Κουμουνδούρου επιδιώκουν το διχασμό. Αυτή η πολιτική ηγεσία δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Αγνοήστε τους, ήταν το δεικτικό σχόλιο της Φόφης Γεννηματά. Μητσοτάκης και Τσίπρας, χέρι-χέρι στην επιχείρηση διχασμού, τροφοδότησαν με μίσος την ελληνική κοινωνία. Για τα πραγματικά προβλήματα δεν ακούσαμε τίποτα. Αυτή η πολιτική ηγεσία δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Αφού απέκλεισαν με παράτυπο τρόπο όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, Μητσοτάκης και Τσίπρας επιδόθηκαν στο γνωστό σκηνικό της αποπροσανατολιστικής πόλωσης αλλά και της αμοιβαίας στήριξης. Ο ένας υποδίθηκε τον Λουδοβίκο το 14ο και ο άλλος τον Τσε Γκεβάρα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν λοιπόν είναι να υποδίονται ρόλους, αδυνατώντας να αναλάβουν το ρόλο που τους έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Κύριε Γρηγοριάδη, δεν έχετε το λόγο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Λόγο έχει ο ερωτών και ο απαντών. Επίθεση στον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι δεν απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Γιάννη Βαρουφάκη εξαπέλυσε το Μέρα 25, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για περιφρόνηση του κοινοβουλίου. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ήρθε, δεν είχε κανένα δικαίωμα να μην απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει αντίπαλο στην Ολομέλεια και επιλέγει φυσικά αυτόν που το συμφέρει να έχει αντίπαλό του.